Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δουλεύσατε το Κύριο εν φόβο και αγαλιάστε αυτό εν τρόμο. Πράξαστε παιδείας μη ποτέ οργιστή Κύριος. Καθολικής επιστολής Ιακώβου του ανάγνωσμα πρόσχομεν. Αλληλούια, αλληλούια, σοφία ορθή ακούσομε του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση. Εκ κατά Λουκάν Αγίου Ευαγγελίου του ανάγνωσμα πρόσχομε. Το καιρό εκείνο, επορεύοντο οι γονείς του Ιησού κατέπωση Ιερουσαλήμ. Δια του Σταυρού σου πολίτευμα, σώσον Κύριε το λαό σου και το ίσο την κληρονομία σου. Μην καθίσε ψευδεύσει κατ' εναντίον δωρούμενος και το σοφυλάτος δια του σταυρού σου πολίτευμα. Όσον δωρεόν αξίωση μας πείσον, Θεωτό και παθαίνε, παρορώσα τα πλημελήματα ημών και παρέχουσα η άματα της εν πίστη λαμβάνουση την ευλογία σου αχράντε. Ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Καλή χρονιά να έχετε, πάντα επιτυχίες στο έργο σας, καλή δύναμη στο Συμβούλιο. Να είστε καλά, καλή χρονιά. Αφού ευχαριστήσουμε τον πατέρα Κωνσταντίνο για τις γενναιόδορες ευλογίες του προς το Λύκειο και στον καθένα μας χωριστά, να σας ευχαριστήσω εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του δασκάλου μας, της κυρίας Μαρίας Τσίτσι Πεφθήνου του Τμήματος των Αλλοδαπών και του κυρίου Δημήτρη Δούτσι Πεφθήνου της Χοροδίας μας, των παραδοσιακών τραγουδιών, της ευχαριστίας μας που είστε εδώ και τις ευχές όλων μας για καλή χρονιά, υγεία στα παιδιά και στις οικογένειές τους, καλή πρόοδο σε ό,τι και αν κάνει ο καθένας στη ζωή του. Την αγάπη σας για τον Λύκειο των Ελληνίδων και μας δίνει δύναμη να προχωρήσουμε σε αυτό το ωραίο, δύσκολο, αλλά ένα έργο που πραγματικά δείχνει και μας βοηθάει να βρούμε και να κρατήσουμε τις ρίζες μας. Και αυτό θα είναι το καλύτερο για όλη μας τη ζωή, είμαστε δεν είμαστε στο Λύκειο, και όσο μεγαλώσουμε. Η ηλικιακή χρονιά θα αρχίσει με μία αποστολή του Λυκείου, ένα ταξίδι στην Κρήτη, όπου θα συμμετέχουμε σε μία εκδήλωση του Λυκείου Ελληνίδων του Αγίου Νικολάου, χάρη βέβαια στην φιλία και στο δέσιμο που υπάρχει μεταξύ της Προέδρου εκεί, της κυρίας Κουτσάκη, και της Προέδρου μας, της κυρίας Βάσος. Εντάξει, που λέει μια φορά Πρόεδρος, πάντα Πρόεδρος. με την κυρία Βάσο Μπάιτζη, θα πάμε εκεί και η αποστολή μας είναι να κάνουμε αναπαράσταση του τρίγου. Θα πάμε 23 άτομα και γυρνώντας θα σας πούμε, ελπίζω, τις καλύτερες αναμνήσεις μας. Θα σας δούμε και στα
και στα social media. Είμαι σίγουρη ότι ο Άκης ο Τζάρκας θα έχει κάνει τόσο καλή δουλειά που θα θριαμβεύσουμε. Θα συνεχίσουμε με εκδηλώσεις που τις ξέρετε όλες και που γίνονται κάθε χρόνο από το Λύκειό μας. Για τα Χριστούγεννα, με τα κάλαντα, τις αποκριές, τα κινητονίσματα, την υπαπαντή. Θα γίνουν όλα αυτά κατά τη διάρκεια του χρόνου. Θα κάνουμε βελτιώσεις στο κτίριο, το οποίο επειδή ακριβώς είναι τόσο ανετό, πάντα χρειάζεται κάτι για να μπορούμε να διατηρήσουμε αυτόν τον κόσμο που έχει και το Λύκειο, αλλά και η πόλη μας. Και κύριο μέλημά μας θα είναι για φέτος η σχέση των παιδιών με την παράδοση. Και γι' αυτό προσπαθούμε και βρισκόμαστε στο δρόμο της δημιουργίας εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τα παιδιά μας, για να γνωρίσουν την παράδοση και να την κάνουν κτήμα τους. Και την τοπική παράδοση, αλλά γενικώς και τη λογογραφία του τόπου μας. Θα συνεργαστούμε και με τα εικαστικά εργαστήρια του Δήμου Νάουσας, αλλά και με το Λογογραφικό Μουσείο, το Εθνολογικό της Θεσσαλονίκης, με ειδικούς εκπαιδευτικούς μουσιολόγους, και είναι ένα κομμάτι το οποίο δούλεψε και έτρεξε η κυρία Μπάιτζη, αλλά ακόμα δεν μπορούμε να σας ανακοινώσουμε τίποτα συγκεκριμένο από ημερομηνίες, γιατί καταλαβαίνετε ότι το καλοκαίρι όλοι χάνονται. Τώρα θα αρχίσουν να ολοκληρώνονται τα προγράμματα. Θα σας ευχηθώ, δεν θέλω να σας κουράσω, μία καλή και γόνιμη ηλικιακή χρονιά. Θα παρακαλέσω την κυρία Βάσο, αν θέλει, να μας κάνει έναν χαιρετισμό. Και βέβαια και τον Άκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, καλή χρονιά και από μένα. Πολλά λόγια, δεν θα σας κουράσω. Πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που τόσα χρόνια στηρίζετε το Λύκειο, στηρίζετε τα διοικητικά συμβούλια, στηρίξατε προσωπικά εμένα, θα τολμήσω να πω. Πιστεύω ότι κάναμε πολύ καλή δουλειά 13 χρόνια όσο ήμουν εγώ πρόεδρος και από το 97 στο Διοικητικό Συμβούλιο. Αφήνουμε όμως, προσωπικά αφήνω σε πολύ καλά χέρια την Προεδρία, στην πίστη και καλά, η οποία και μόνο από αυτά που σας είπε μέχρι τώρα, καταλαβαίνετε ότι έχει όρεξη για δουλειά, δύναμη, θέληση να προχωρήσει το Λύκειο ακόμη πιο μπροστά από ό,τι έφτασε μέχρι τώρα. Σας εύχομαι καλή χρονιά και στα μαθήματά σας και στο Λύκειο, υγεία σε όλους και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Πρόεδρε. Εδώ μαζί θα είμαστε. Και εγώ καλωσορίζω και τα παιδιά και τους γονείς και με την καινούργια κεφαλή εδώ, όπως καταλάβατε, και με την παλιά συμπορευόμαστε για ένα μέλλον που προσπαθούμε να είναι το καλύτερο. Με βάση τα παιδιά αλλά και τους γονείς, γιατί θέλουμε βοήθεια πολύ μεγάλη. Γιατί προπόνηση, αλλά θέλουμε και τερέν για να παίξουμε αγώνες. Δηλαδή εκδηλώσεις. Ξεκινάμε με μια πολύ καλή εκδήλωση φέτος στην Κρήτη, στον Άγιο Νικόλα. Θα δώσουμε το καλύτερό μας σε αυτό. Είναι μια πολύ καλή προσπάθεια που κάνει εκεί το Λύκειο Ελληνίδων Αγίου Νικολάου σε συνεργασία και με την Κύπρο και θα κάνουμε την αναπαράσταση του τρίγου από τρεις περιοχές διαφορετικές, τη Μακεδονία, την Κρήτη και την Κύπρο. Θα είναι κάτι ξεχωριστό, έχουμε μια πολύ καλή αποστολή. Και ελπίζω να συνεχιστεί για όλο τον χρόνο και για τα πιο μικρά τα παιδιά, που δυστυχώς έτσι πως έχουν τα πράγματα πρέπει να βάλουμε το χέρι στην τσέπη οι γονείς. Δεν υπάρχουν πόροι για να μπορέσουμε να καλύψουμε τα έξοδα και εκεί είναι η δυσκολία που το Συμβούλιο προσπαθεί για τις καλύτερες τέτοιες προσφορές να κάνουν για να είναι πιο βατά. Και αγώνα μεγάλο και ψάχνουνε
αλλά είναι δύσκολα τα πράγματα. Καταλαβαίνουμε απόλυτα. Γιατί λέμε κάθε χρόνο θα κάνουμε εκδηλώσεις, θα κάνουμε εκδηλώσεις που θέλουμε και εξωτερικό και θέλουμε και μακριά και πέρσι λέγαμε και κράτη που θέλαμε να πάμε. Έτσι, κάναμε τις επιθυμίες μας να γίνουν πραγματικότητα, αλλά μας έφυγε ένα καλοκαίρι. Αλλά ξεκινάμε τώρα με εκδήλωση, καλή, για τους λίγο πιο μεγάλους. Εκ μέρους των δασκάλων του Δημήτρη και της Μαρίας σας ευχόμαστε καλή χρονιά σε ό,τι κάνουμε και να είναι με απόδοση και καλή διάθεση. Άκη μου, τα όνειρα δεν είναι ποτέ περισσευούμενα. Πάντα είναι ωραία.